Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του RTV. Με πολιτικά και κομματικά χαρακτηριστικά, η ομιλία του πρώην Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Αλογοσκούφα στην Οικουμενίτσα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ο κύριος Αλογοσκούφα στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγύθει την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση είναι η Νέα Δημοκρατία. Κρίσιμες χαρακτηρίζει τις ευρωεκλογές ο πρώην Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο στην Οικουμενίτσα. Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη ικανή πολιτική δύναμη στη χώρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι η μόνη ικανή πολιτική δύναμη στη χώρα για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Είναι η μόνη που έχει τις σωστές προτεραιότητες και το κατάλληλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, και εδώ μιλώ χωρίς καμία εξαίρεση, ούτε φαίνεται να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, ούτε βεβαίως φαίνεται να έχουν σχέδιο για να τα αντιμετωπίσουν. Περιορίζονται στον ανέξοδο λαϊκισμό, στις ανέξοδες καταγγελίες και στις προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Αυτά που προτείνουν θα επιδείνωναν τα προβλήματα, δεν θα τα έλειπαν. Ειδικά οι ευθύνες του κόμματος της αντιπολίτευσης για τις αδυναμίες της οικονομίας μας, που αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι τεράστιες. Η πολιτική τους είναι αυτή που οδήγησε στο μεγάλο χρέος, στα μεγάλα λιώματα και στο να θεωρείται ακόμα και σήμερα η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Είναι μια κατηγορία που μας κόλλησαν στη δεκαετία του 80 και ακόμα δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν. Γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους δεν θεωρώ ότι οι προεκλογές αυτές είναι κρίσιμες. Διότι πρέπει να εκπραγματευτεί η μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη στη χώρα που μπορεί να εγγυηθεί το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, την βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτή η πολιτική δύναμη είναι η Νέα Δημοκρατία που θα χαρακτηρίσει.